Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι και πάλι αφιερωμένη στην προοδευτική. Είχαμε κάνει μια εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχαμε μια συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Γρηγόρη Δράγαση. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον προπονητή της προοδευτικής, τον Αντώνη Καλαμάκη. Αντώνη, καλησπέρα. Είστε καλά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που δέχτηκες να πούμε έτσι δύο λόγια για την ομάδα. Να πούμε και γενικά και για το πρωτάθλημα όλο, της Γάμα Εθνική. Αντώνη, βέβαια δεν προλάβατε, δύο παιχνίδια μόνο δώσατε, γιατί είχατε το ρεπό σας στην πρώτη αγωνιστική. Παίξατε δύο παιχνίδια, ένα με τον Πανιόνιο και ένα με τον Αίτητο. Και μετά έγινε διακοπή. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε πρώτα με το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τον Πανιόνιο, όπου γνωρίσατε την ήττα με 2-1. Να μου πεις τη δική σου... Ναι, αντιμετωπίσαμε μια φιλόδοξη ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα, με πιτσιρικάδες, καλό ρόστερ όμως. Γνωρίζοντας το ότι είναι μια ομάδα που τρέχει, πιέζει, ξέραμε ότι θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Εμείς είχαμε κάποια θέματα τραυματισμών, ήμασταν λίγο τρακαρισμένοι, λίγο έλειπα και εγώ από το παιχνίδι λόγω του κορονοϊού. Είχαμε χάσει την αυτοσυγκέντρωσή μας και κάναμε ένα πάρα πολύ άσχημο ξεκίνημα. Επίστευα μετά στη δεύτερη αγωνιστική με τα Σπάτα. Με τον Αίτητο, μια εύκολη νίκη. Κοίταξε, εύκολη νίκη δεν θα τύπω. Είναι με βάση το σκορ. Με βάση το σκορ. Όλα τα παιχνίδια, εγώ πιστεύω και όλες οι ομάδες μεταξύ μας είναι μικρές διαφορές. Είναι πώς θα σε βρει στο παιχνίδι. Εμείς πετύχαμε γρήγορα γκολ, σχεδόν σε ό,τι φάσεις δημιουργήσαμε, πετύχαμε τα γκολ και έτσι μετά πήγε το παιχνίδι στη ροή που θέλαμε εμείς και έγινε μια εύκολη νίκη. Αλλά γενικά όλα τα παιχνίδια θεωρώ είναι πάρα πολύ δύσκολα και οι ομάδες μεταξύ τους οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Ο έκτος όμιλος είναι ένας όμιλος με πολλά ιστορικά σωματεία, πολλές μεγάλες ομάδες. Εσείς, ο Πανιόνιος, ο Χαραβιακός, ο Εθνικός, ο Φωστήρας, η Λιούπολη. Πολλά ιστορικά σωματεία, Αντώνη. Ναι, είναι, μπορεί να θεωρηθεί και όμιλος Β' Εθνικής, έτσι. Παλιές ιστορικές ομάδες με βαριές φανέλες, καλούς προπονητές, καλό ρόστερ. Εμάς προσωπικά είναι χαρά μας να αντιμετωπίζουμε καλές ομάδες γιατί μέσα από τα παιχνίδια αυτά γινόμαστε και εμείς καλύτεροι και έχουν και μεγαλύτερη αξία και οι νίκες αυτές όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τόσες μεγάλες ομάδες. Έτσι. Εμάς μας ευχαριστεί αυτό το πράγμα να αντιμετωπίζουμε καλές και μεγάλες ομάδες. Με την εικόνα που σχημάτισες μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ποιες ομάδες πιστεύεις ότι μαζί με εσάς θα παλέψουν για την άνοδο στην Β'? Στη Β'. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Είναι στις λεπτομέρειες και όπως σας είπα, πώς θα πάει το παιχνίδι. Αυτές οι ομάδες που πιστεύω ότι ξεχωρίζουν είναι η Προοδευτική, είναι η Λιούπολη, είναι ο Φωστήρας. Και ο Εθνικός, έτσι σαν βαρύρο, νομίζω μέσα σε αυτές τις ομάδες θα έβγαινε ο πρωταθλητής. Αλλά παρόλα αυτά. Επειδή έχω δει σχεδόν όλες τις ομάδες, οι διαφορές μεταξύ τους είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, όλα τα παιχνίδια θα ήταν πραγματικά ντέρμπι. Και το φετινό πρωτάθλημα, Αντώνη, το οποίο δεν ξέρω λόγω των που διεξήχθη χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα για μας, έτσι. Δηλαδή, σίγουρα, το όπλο της προοδευτικής. Εμείς είμαστε μια ομάδα που στηριζόμαστε στον κόσμο μας, στηριζόμαστε στην έδρα μας. Και όχι μόνο, και εκτός έδρας κατεβάζει προοδευτική πάρα πολύ κόσμο. Άρα, εμάς ήταν πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα το ότι δεν θα είχαμε κόσμο στο γήπεδο. Είναι μεγάλο πλήγμα για την προοδευτική αυτό. Πώς είναι τώρα, σίγουρα έχεις δώσει κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες να το τηρούν, Αντώνη, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα έχουμε δώσει πρόγραμμα, αλλά το να κάνω καθένας ατομική προπόνηση με την ομαδική, με την πίεση της μπάλας, για αυτά υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εγώ αυτό που έχω πει στα παιδιά είναι τουλάχιστον το αερόβιο του κομμάτι να είναι σε καλό επίπεδο όταν ξεκινήσουμε να μπορούν να μπουν πιο γρήγορα στις προπονήσεις.
και να προσέξουν και τα κιλά τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί εμείς γενικά σε όλη μας την προετοιμασία στηριχτήκαμε στα τρεξίματα, στηριχτήκαμε πολύ στη φυσική κατάσταση και στον τρόπο παιχνιδιού που επιλέξαμε να έχουμε για όλα τα παιχνίδια. Έτσι. Και να δούμε πώς θα παρουσιαστούν και η δική σας ομάδα και όλες οι ομάδες μετά από όταν δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα είναι αυτό που σας είπα, ότι θα ξεκινήσει από την αρχή. Προετοιμασία από την αρχή. Μία ακόμη προετοιμασία coach, έτσι. Δεν ξέρω τι χρόνο θα μας δώσουν. Άλλοι λένε ότι θα ξεκινήσουμε 6-7 Γενάρη τις προπονήσεις και θα παίξουμε 13. Άλλοι να πάει πιο μετά. Αλλά χρειάζεται προετοιμασία από την αρχή. Πόσο χρονικό διάστημα, κατά τη δική σου άποψη, εσύ χρειάζεσαι για να ετοιμάσεις την προοδευτική? Τουλάχιστον, για να μην έχουμε τραυματισμούς, όχι για να φτάσεις στο επίπεδο που ήσουν πριν. Τουλάχιστον θέλεις 3-4 εβδομάδες και λίγο. Και ξαναλέω, όχι για να φτάσει σε κάποιο καλό επίπεδο, απλά να προλαβαίνουμε τους τραυματισμούς, τους μυϊκούς που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές. Τώρα να σε ρωτήσω, βλέπεις να ξαναρχίζει το πρωτάθλημα? Δεν ξέρω, με αυτά που ακούνε, καταρχήν τι γνώμη να εκφέρουμε εμείς τώρα. Υπάρχουν ειδικοί που αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες παραπάνω από εμάς. Εγώ το θεωρώ δύσκολο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε στο ξεκίνημα πάλι του πρωταθλήματος. Μακάρι, το θέλουμε πολύ, γιατί έχουμε μαραζώσει έτσι. Τώρα εμείς ζούμε και όχι μόνο οικονομικά, ζούμε από το ποδόσφαιρο, μας τρέφει το ποδόσφαιρο, μας δίνει πάρα πολύ. Αλλά από εκεί πέρα είναι πάρα πολλά, είναι η ανθρώπινη ζωή. Αλλά δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο δύσκολο να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είσαι coach, εσύ σε επικοινωνία με τους παίκτες, μιλάς? Σε καθημερινή βάση τους δίνουμε πρόγραμμα μαζί με τον γυμναστή μας και μαζί με τον κύριο Γιάννη Δραγωνάκη, που αυτά που λέω εγώ έτσι είναι σαν να είναι και ο Γιάννης εδώ. Είμαστε δίδυμο πραγματικά και μέσα στο γήπεδο και έξω. Είμαστε όχι φίλοι, είμαστε αδέρφια με τον Γιάννη. Ναι, είμαστε σε πάρα πολύ συχνή επικοινωνία. Έρχονται και εδώ, μπαίνουν λίγο στο γυμναστήριο. Πάμε, τους βλέπουμε ατομικά εδώ που τρέχουν. Ό,τι μπορούμε. Πώς είναι και η συνεργασία σου με την διοίκηση, με τον τεχνικό διευθυντή, τον Γρηγόρη τον Δράγκαζε? Κοιτάξτε, είμαστε τώρα εδώ στην προοδευτική. Αυτή τη στιγμή την αποτελούν άνθρωποι που γνωριζόμαστε χρόνια. Είμαστε παιδικοί φίλοι. Έχουμε μεγαλώσει εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παράγκλημα. Δηλαδή, ερχόμαστε, το ευχαριστιόμαστε, περνάμε καλά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πάλι έτσι με τα διοικητικά. Αλλά δεν θέλω να πω σε αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς περνάμε καλά. Δηλαδή, το κλίμα μεταξύ ποδοσφαιριστών και team είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ καλό και πιστεύουμε εμείς πάνω σε αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι για να φτιάξει μια καλή ομάδα πρέπει να έχει καλά αποδητήρια. Δηλαδή, να πηγαίνει στην προπόνηση και να το ευχαριστιέσαι. Αν είναι να πας στην προπόνηση και να μην το ευχαριστηθείς, αυτή η ομάδα δεν θα πάει για πολύ. Εμείς εδώ, τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει, να έχουμε γίνει πραγματικά, δεν είναι ξύλινη γλώσσα αυτό που λένε όλοι, μια οικογένεια. Είμαστε πραγματικά μια οικογένεια, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, με φιλοδοξίες και περνάμε καλά, περνάμε πάρα πολύ καλά. Άντων, να σε ρωτήσω, τι έφταξε και η προοδευτική βρέθηκε στην Α Πειραιά και μαζί σου ανέβηκε στη Γάμα Εθνική? Κοιτάξτε, είναι αυτό το κακό που έτσι σαν προοδευτικός τώρα θα μιλήσω, όχι σαν προοδευτικός, σαν φύλαπλος, είναι ότι μετά την φυγή του Καρά δεν υπάρχει μια διοικητική σταθερότητα. Δηλαδή να είναι ένας πρόεδρος να κάτσει 3-4-5 χρόνια να βάλει το πλάνο, πέτυχε, δεν πέτυχε. Δεν υπάρχει αυτή η διοικητική σταθερότητα. Κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο φεύγει ο ένας πρόεδρος, έρχεται ο άλλος και κάπου εκεί το έχουμε χάσει. Και γι' αυτό κάνω έκκληση να ενωθεί όλος ο κόσμος, να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι, να μιλήσουμε, να αποφασίσουμε για το τι πρέπει να γίνει στην ομάδα, γιατί τα χρόνια περνάνε, χάνουμε κόσμο, γιατί υπάρχει πάνε συσπήρωση, Αντώνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, ναι. Και το καλό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έχει βγει καλή φουνιά οπαδών που λέμε, απλά αυτά τα παιδιά δεν έχουν δει χαρά. Δηλαδή την προοδευτική την έχουν δει μεταξύ Γάμα Εθνικής και Α Πειραιά. Και κάπου εκεί πρέπει όλοι να κάτσουμε, να μιλήσουμε, να δούμε τι φταίει, πώς μπορεί ο καθένας από το μετερίζω δικό του, πώς μπορεί να βοηθήσει, ώστε η προοδευτική να ξαναγίνει αυτό που είναι, έτσι.
Αλλά όπως σας είπα και πριν, αν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος και να έχουμε μια διοικητική σταθερότητα, τα πράγματα θα είναι δύσκολα κάθε χρόνο. Πώς περνάς το χρόνο σου έτσι? Όπως βλέπεις, είμαστε εδώ στο γήπεδο εμείς, με τον Γρηγόρη το Δράγας, με τον Γιάννη το Δραγωνάκη, μιλάμε για την προοδευτική, εδώ με τον κόσμο, εδώ σας είπα, είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια γειτονιά, οπαδοί, διοίκηση, team, είμαστε ένα. Θα πρέπει να νιώθεις άβολα, έτσι. Άβολα. Φανταζείτε, ερχόμαστε εδώ έξω από το γήπεδο, καθόμαστε λίγο, μπαίνουμε λίγο μέσα, είμαστε άβολα. Ναι, είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Πάντως έρχεσαι στο γήπεδο, δεν μπορείς... Δεν μπορούμε να φύγουμε από το γήπεδο, όχι, δεν μπορούμε. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα, είμαστε εδώ. Τώρα, Αντώνη, να σε ρωτήσω για τις αναμνήσεις που έχεις από την προοδευτική. Έχεις αγωνιστεί στην προοδευτική. Ναι. Τι σου έρχεται τώρα στο μυαλό, όταν αγωνιζόσουν στην προοδευτική, να μου αναφέρεις αν θυμάσαι κάποιους συμπαίκτες που είχες. Εντάξει, κοίταξε, προοδευτική, σας είπα, μεγαλώσαμε σε αυτά τα αποδητήρια. Εγώ ήρθα στην προοδευτική από 10 χρονών παιδί. Κάναμε φιλίες, κάναμε οικογενειακές φιλίες. Η ομάδα είναι, μην πω το δεύτερο, ίσως είναι και το πρώτο σπίτι μας, έτσι. Πρώτα βάζουμε εμείς την προοδευτική, μετά το σπίτι μας, την αγαπάμε παθολογιά που δεν ξέρω. Και αν αυτή η αγάπη κάποιες φορές κάνει κακό, αντί να κάνει καλό, τη στραγγαλίζουμε με την αγάπη μας. Η προοδευτική είναι τα πάντα. Είναι η ζωή μας. Χωρίς προοδευτική δεν θα μπορούσαμε να είμαστε. Τώρα τι να πω για τον Σίμον Καραγιαννίδη, τον Σίμον τον Παπαδόπουλο, τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο, τον Γιάννη τον Δραγωνάκη, τον Σίμον τον Βουγιατζή, τον Αντώνη τον Θεολόγου. Και σας είπα ότι αυτό που μας έχει κάνει η προοδευτική, που και είμαι ευχαριστημένος και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, ότι μέσα από την προοδευτική έκανα 4 πραγματικές φιλίες με τον Γιάννη τον Δραγωνάκη, τον Στέλιο τον Βογιαζή και τον Αντώνη τον Θεολόγου. Και εγώ είμαστε μια τετράδα που μέσα από την προοδευτική είμαστε για πάρα πολλά χρόνια οικογενειακοί και καλοί φίλοι μέχρι τώρα. Είναι το κέρδος μου από το ποδόσφαιρο, αυτές οι φιλίες. Η καλύτερη σου στιγμή παίζοντας την προοδευτική, ποια ήταν, δηλαδή, τι θυμάσαι, υπάρχει κάποιο παιχνίδι που δεν το έχεις ξεχάσει ακόμα, κάποια νίκη, κάποια σεζόν? Ήταν με την εποχή του Γιάννη του Κυράστα, που ήμουν πιτσιρικάς εγώ 16-17 χρονών, είχε έρθει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστα, που τον θεωρούσα από τους καλύτερες προπονητές που υπήρχαν στην Ελλάδα και πιστεύω ότι αν δεν έφευγε τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα ήταν από τους λίγους προπονητές που θα έβγαινε και εκτός Ελλάδας και θα έκανε μεγάλη καριέρα. Νομίζω αυτή ήταν η χρονιά που κάναμε και τον Παρά στον Ηλυσιακό, η χρονιά που βγήκαμε από τη Γάμα στη Β' Εθνική. Υπάρχει και κάποιο άλλο, έτσι, σε κακό είναι αυτό, έτσι, σαν βίντεο, είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εδώ, με τη σύγκρουση που είχαμε τον Χατζη Αθανασίου, που με έχει στιγματίσει από τότε αυτή η φάση και μου το λένε μέχρι και τώρα. Αντώνη, έπαιξες και στο Εγάλο. Ναι, η δεύτερη μου αγάπη μετά την προοδευτική, μπορώ να το πω και εδώ ελεύθερα γιατί δεν έχω να φοβηθώ κάτι, είναι το Εγάλο. Τι θυμάσαι? Δεν το αγαπώ, το λατρεύω, με σεβαστήκανε γιατί πήγα στο Εγάλο ξέροντας ότι είμαι προοδευτική, αλλά εκτιμήσανε το ότι όταν φόραγα τη φανέλα έπαιζα μόνο για το Εγάλο και για τον κόσμο του. Με εκτιμήσανε. Μπορώ να πω σαν παίχτη εκεί ίσως περισσότερο από ότι εδώ στην προοδευτική και αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε. Δηλαδή το Εγάλο είναι μετά την προοδευτική, είναι η δεύτερη μου αγάπη. Είχα ρωτήσει τον Γρηγόρη Δράγαζη τι σημαίνει προοδευτική για εκείνον. Το ίδιο ερώτημα θα κάνω και σε σένα. Τι σημαίνει προοδευτική για τον Αντώνη Καλαμάκη? Όπως σας είπα και πριν, και δεν το λέω, είναι η προοδευτική ίσως πάνω και από την οικογένειά μας, έτσι. Αυτό, η προοδευτικά είναι έτσι, σε αυτή την ηλικία που είμαστε εμείς, την προοδευτική την βάζουμε πάλι, δηλαδή δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο εκτός από την προοδευτική. Είναι το σπίτι μας, είναι η οικογένειά μας, είναι τα πάντα, είναι τα πάντα. Δηλαδή χωρίς προοδευτική δεν θα ζούσαμε. Είναι ένα πράγμα, ένα συνέστημα
το οποίο δεν μπορείς να το περιγράψεις. Η αγάπη μας προς την προοδευτική. Τι εισπράττεις από τους φιλάθλους, Αντώνη? Εισπράττεις αγάπη, στήριξη? Ναι, επιτοπλίστων στήριξη, αγάπη, εμπιστοσύνη και γι' αυτό κάνουμε τα δύνατα δυνατά όσο είναι στις δυνατότητές μας, έτσι, πάνω σε αυτό το τομέα που μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε, μόνο και μόνο για τον κόσμο πραγματικά, και είναι κρίμα γιατί δεν άξιζε σε αυτόν τον κόσμο της προοδευτικής η ομάδα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Γιατί πιστεύω τώρα ότι η προοδευτική είναι τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι, είναι στην παράκμη, είναι μεταξύ γάμα εθνικής και αλφα Πειραιά. Και αυτό δεν αξίζει στον κόσμο. Και είμαστε από τις λίγες ομάδες, πιστεύω, τις μεγάλες ομάδες, με τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει, που έχει επιβιώσει και όχι να φυτώ ζωή σε κόσμο, να έχουμε πάρα πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια. Οι φύλαθλοι στηρίζουν την ομάδα, δηλαδή τη στήριξαν και όταν ήταν και στην Αλφα Πειραιά, ήταν δίπλα στην... Ο κόσμος προοδευτικής είναι παντού. Γι' αυτό σας είπα ότι το μεγάλο πρόβλημα σε εμάς εδώ με το κορονοϊό από τότε που είναι ότι δεν παίζουμε με τον κόσμο μας. Για εμάς, αυτό λέμε και μέσα στα αποδυτήρια, για εμάς, για την προοδευτική, δεν υπάρχει και εντός ή εντός ή εκτός έδρας. Για εμάς τα παιχνίδια είναι σαν να παίζουμε στο γήπεδό μας, γιατί ο κόσμος μας ακολουθεί παντού. Με το ρόστερ που διαθέτει τώρα η προοδευτική, πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταφέρει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να πετύχει το στόχο της ανόδου? Μοναδικός στόχος η προοδευτική δεν... Κοίτα, η προοδευτική και με την ΚΑΠΑ 17 που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ό,τι πιο υγιές έχουμε αυτή τη στιγμή πέρα την πρώτη ομάδα είναι η ΚΑΠΑ 17, έχουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα και με την ΚΑΠΑ 17 να παίξουμε, η προοδευτική μπαίνει μέσα για να διεκδικήσει την νίκη και μόνο την νίκη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλοι ασταθμοί παράγοντες, αλλά ο στόχος της προοδευτικής και αυτό που μαθαίνουμε στην νοοτροπία αυτών των παιδιών είναι η λέξη πρέπει, και πρέπει στην προοδευτική σημαίνει πρέπει κάθε Κυριακή να κερδίζεις. Αυτός είναι ο στόχος. Έχουν περάσει πολλοί παίκτες από την προοδευτική, μεγάλα ονόματα. Υπάρχουν, μπορούν να βγουν νέοι παίκτες από την προοδευτική, υπάρχουν ταλέντα που μπορούν να κάνουν. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν, αν και η ακαδημία μας δεν είναι και στα καλύτερά της, γιατί όπως ξέρετε, αυτό που είπα και πριν, ότι η διοικητική σταθερότητα κάνει έτσι κάποιες φορές λίγο να χάνουμε το ρυθμό μας και σαν ακαδημία και σαν πρώτη ομάδα, ότι πλέον όμως τα παιδιά δεν έχουν το κίνητρο ως προς τι. Παλιά βλέπανε τον Ανδρέλα, βλέπανε τον Αρμανίδη, βλέπανε παιχνίδι Αλφα Εθνική και έτσι ερχόντουσαν και περισσότερα παιδάκια στην ακαδημία. Τώρα με αυτή την παραγμένη της προοδευτικής στο αγωνιστικό κομμάτι, λείπουν και τα παιδιά, υπάρχει έλλειψη. Αλλά όπως σας είπα και πριν, έχουμε μια ομάδα την ΚΑΠΑ 17 που πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά και έρχονται όχι μόνο ένα και δύο παιδιά, έρχονται πάρα πολλά παιδιά από πίσω και θεωρώ ότι μπορούν να στηρίξουν πάρα πολύ την προοδευτική στο αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή η ΚΑΠΑ 17, ειλικρινά μιλάω, ότι είναι ίσως ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην προοδευτική. Η συνεργασία σου και με τον Γιάννη, τον συνεργάτη σου... Το Δραγωνάκι. Δεν είναι συνεργάτης, είμαστε... Δεν είμαστε ένα, έτσι. Είμαστε ένα, δεν υπάρχει συνεργασία. Με τον Γιάννη είμαστε... Πιο πολύ βλέπω τον Γιάννη από την οικογένειά μου. Είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Μιλάμε για την προοδευτική, ασχολούμαστε για την προοδευτική με τον Γιάννη. Είμαστε αυτό που σας είπα και πριν, είμαστε ένα. Και ο Γιάννης ένας άρρωστος προοδευτικάνος, ασχολείται ίσως παραπάνω από ό,τι από μένα με την προοδευτική και είναι και ο αφανής εργάτης προοδευτικής, ο οποίος δεν έχει πάρει αυτό που του αξίζει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες μουρμούρες που δεν αξίζει για τον Γιάννη για αυτά που έχει προσφέρει στην προοδευτική και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Είναι από τους ανιδιοτελείς προοδευτικάνους που πραγματικά δεν την αγαπάνε, τη λατρεύουν την προοδευτική. Coach, έμεινες ικανοποιημένος από την αγωνιστικότητα και την προσπάθεια των παικτών στα δύο αυτά παιχνίδια ναι. που αγωνιστήκατε? Το μόνο που δεν πάμε να τους κατηγορήσουμε είναι για την αγωνιστικότητα. Δεν μας πήγε το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, δεν άξιζαμε και την ήττα, γιατί το πέναλτι που έδωσε στον Πανιόνιο νομίζω δεν θα το δίνει το πρόεδρος του Πανιονίου. Αλλά την εικόνα που είχαμε σε όλα τα παιχνίδια, στα φιλικά παιχνίδια,
το ίδιο εικόνα είχαμε, αν εξαιρέσεις, με τον Πανιόνιο και στο παιχνίδι με τα Σπάτα. Είναι μια ομάδα που είχατε ρωτήσει και πριν, είναι μια ομάδα που ναι, πιστεύω ότι θα διεκδικούσε επάξια την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Είναι παιδιά τα οποία έχουν κάποια παιδιά με μεγαλύτερες παραστάσεις, έχουν εμπειρία, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουν κίνητρο. Θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Είναι σεμνά, ταπεινά παιδιά και είναι ίσως από το καλύτερο υλικό που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια στην προοδευτική. Και θα είναι άσχημο να χαλάσει αυτή η ομάδα. Θα είναι πολύ άσχημο. Τώρα δεν ξέρω αν θα θέλατε να μας πείτε έτσι πώς περάσατε το διάστημα που είχατε... Τον κορονοϊό. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι από τους τυχερούς που το πέρασα πάρα πολύ ωραία. Σχεδόν δεν είχα τίποτα. Μια-δυο μέρες είχα λίγο. Πώς το διαπιστώσατε, coach? Το ότι δεν είχα πυρετό, δεν είχα ούτε καν δεκάτα και δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι για μια-δυο μέρες. Δηλαδή, πονάγανε τα κόκαλά μου, το σώμα μου. Αν είχα πυρετό, θα λέω είχα μια απλή οσούλα και οκ. Okay. Αλλά εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται να μην έχω δέκατα καν και να μην μπορώ έτσι να ούτε καν να σηκωθώ από το κρεβάτι. Πήγα κανένα τότε και βρέθηκα αφεντικός. Εντάξει, ήταν πολύ βαρετό μέσα στο σπίτι. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες και πήγαμε μια χαρά δυνατή. Μια που το περάσατε εσείς, τι θα συμβουλεύατε τον κόσμο, ας πούμε? Να σας πω την αλήθεια, και εγώ ήμουν από αυτούς που όχι δεν τα πολύ πίστευα, πίστευα ότι θα με χτυπήσει εμένα. Λέω αποκλείεται, εγώ το έχουν οι άλλοι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ανάλογα το τι παθήσει και την ηλικία που έχει ο καθένας από εμάς, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να του γυρίσει αυτό το πράγμα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, να ακολουθούμε τους κανόνες που μας έχουν πει οι επιστήμονες και εμείς πιστά πρέπει να τους ακολουθούμε. Τώρα αν μπορούσαμε να πούμε έτσι δύο λόγια για τις... Πρώτον ήθελα να ρωτήσω, έχετε παράπονα από την διαιτησία? Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, είμαι από τους προπονητές που δεν τα βάζω με τη διαιτησία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, όπως σας είπα και πριν, το πέναλτι με τον Πανιόνιο, ότι δεν, αλλά αυτό δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος δόλος, ήταν μια κακή στιγμή του διαιτητή. Προσωπικά όχι, δεν έχω ποτέ κάποιο παράπονο. Άλλωση και κάποιο παιχνίδι να διαμαρτυρηθείς για μια φάση και τέτοια, αλλά γενικά όχι, δεν έχω κάτι θέμα με τη διαιτησία. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά. Μου είπατε ότι έχετε παρακολουθήσει όλες τις ομάδες. Έχετε μια άποψη για όλες τις ομάδες. Ναι. Έτσι θα ήθελα να μου πείτε, ας πούμε, για το Χαραδιακό. Είναι μια δυνατή ομάδα, ιστορική ομάδα και ο Χαραδιακός. Δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις. Είναι ένα παιχνίδι που, όπως σας είπα και πριν, όλες σχεδόν οι ομάδες είναι ομάδες που πρέπει να φτύσεις αίμα για να την κερδίσεις, όπως το ίδιο και ο Χαραδιακός. Ο Φωστήρας. Ο Φωστήρας, πέρα τη φανέλα, έτσι, τον κόσμο, την ιστορία, είναι μια δουλεμένη ομάδα από τον Μάρη Ανδράτα, τώρα πήγε ο... Δεν θυμάμαι ποιος έχει πάει. Είναι μια δουλεμένη ομάδα, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ποιότητα και θα ήταν μία από τις ομάδες και αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα. Ηλιούπολη. Ηλιούπολη πιστεύω ότι είναι ένα κλικ λίγο πάνω από τις άλλες ομάδες λόγω ρόστερ και ίσως ήταν και από τα φαβόρη. Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος και μόνο που λες Πανιόνιο φτάνει, εντάξει, όπως σας είπα και εμείς. Για πρώτη φορά. Ναι, με την ερασιτεχνική ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα που έχουν δουλέψει, είναι χρόνια μαζί τα παιδιά αυτά. Μπορεί να έχουν την απειρία, αλλά αν τους πάει το παιχνίδι, είναι μια ομάδα που δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις και όπως το έχουμε δει και στα παιχνίδια που έχει κάνει. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που αποτελείται από νέους με 3-4 παιδιά από σκοντές και αυτά που δίνουν την καθοδήγηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι Πανιόνιος. Ό,τι και να είναι, είναι Πανιόνιος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Εθνικός. Εθνικός. Εθνικός με τον φίλο μου τον Μουράτ. Και αυτή είναι μια ομάδα που ξεκινήσανε αργά. Είχαν τα προβλήματά τους και αυτοί όπως και εμείς. Όμως καταφέρανε, κάνανε ένα ανταγωνιστικό και αυτοί ρόστερ. Είναι μια πάρα πολύ υπολογίσιμη ομάδα. Ο Αίτητος με τον οποίο παίξατε. Ο Αίτητος είναι αυτό που σας είπα. Είναι και αυτοί καλοί παίκτες. Έχουν πάρα πολύ καλό υλικό. Δεν τους έκατσε το παιχνίδι. Πάγανε γρήγορα γκολ. Αλλά και αυτή είναι μια ομάδα που δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις. Η Μαρκό.
Αυτές είναι σχεδόν οι ομάδες όλες το διοργάνωσαν στο ίδιο κανάλι, δηλαδή δεν ξεχωρίζει. Αν εξαιρέσει λίγο την Ηλιούπολη, τον Φωστήρα, εμάς, μετά όλες οι άλλες ομάδες μαζί και με εμάς, έτσι. Είναι λίγο στο, πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχει κάποια τεράστια διαφορά στα ρόστερ μεταξύ των ομάδων. Ωραία. Coach, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα που, που στέλνει ο προπονητής της προοδευτικής Αντώνης Καλαμάκης στους φιλάθλους του συλλόγου. Τι θέλεις να τους πεις? Τίποτα. Εγώ το μόνο που θέλω να ευχηθώ είναι να γυρίσουμε όλοι πάνω απ' όλα, όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι φιλάθλοι της προοδευτικής, όλος ο κόσμος να γυρίσει ξανά υγιής στα γήπεδα πάνω απ' όλα, να είμαστε όλοι μαζί, ώστε να μαλώνουμε όλοι μαζί στο γήπεδο. Και για τον κόσμο της προοδευτικής πρέπει να ενωθούμε για άλλη μια φορά, να σταματήσουμε λίγο τις κόντρες μεταξύ μας, να ενωθούμε, γιατί όλοι έχουμε μόνο ένα κοινό σκοπό και ο σκοπός μας αυτός είναι η προοδευτική. Να αφήσουμε τα προβλήματα, να αφήσουμε τα εγώ μας έξω από την προοδευτική, να βάλουμε το εμείς, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την προοδευτική να φτάσει εκεί που της αξίζει. Και όπως είπε και ένας φίλος μου, η προοδευτική δεν έχει ταβάνι. Και η προοδευτική δεν είναι για τη γάμα εθνική. Δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε καν. Με το γήπεδο, coach, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Κοίταξε, με το γήπεδο δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Όπως το βλέπετε κι εσείς, έχει τα προβλήματά του. Έχει υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι θα βοηθήσει πάνω σε αυτό. Επειδή σε έβγαλε και μια ανακοίνωση. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε. Είχαν ξεκινήσει το καλοκαίρι κάποια έργα, σταματήσανε. Το γήπεδο είναι πάρα πολύ παλιό. Αν δεν δώσει το γήπεδο αρχίζει και καταραίει. Δηλαδή σε κάποια φάση και στα γραφεία των Ακαδημιών κυρίως πέφτουν σοβάδες. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα και για τη σωματική ακεραιότητα παιδιών των Ακαδημιών. Ωραία. Κότς, ήθελα να σου ζητήσω και τη γνώμη σου για το πρωτάθλημα του Πειραιά. Έπαιξε η προοδευτική, ήσουν στην Α Πειραιά. Ποια είναι η άποψή σου για το πρωτάθλημα της Ένωσης Πειραιά? Το πρωτάθλημα θεωρώ ότι κάθε χρόνο που περνάει ψιλοϋποβαθμίζεται λίγο. Δεν υπάρχει και οικονομική ευχέρεια των ομάδων. Θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή να δώσουμε όλοι στο εραστεχνικό, γιατί και αυτός είναι και ο πλέπονας του ποδοσφαίρου μας, έτσι. Παλιά βγάζανε πάρα πολλά ταλέντα ο Πειραιάς. Τώρα έχει αρχίσει σιγά σιγά και σταματάει αυτό. Και όσον αφορά με την Ακαδημία, θέλουν να δώσουν περισσότερο έμφαση στο να βγάλουν παίχτες παρά να το βλέπουν σαν μια κερδοσκοπική εταιρεία, ώστε να βγάζουν μόνο λεφτά η κάθε ομάδα για να μπορέσει να επιβιώσει. Καλό είναι αυτό, αλλά από την άλλη, καλύτερα να αρχίζουν οι Ακαδημίες να βγάζουν και παίχτες, ώστε να μπορούν να σταθούν όχι μόνο στην Αλφαπειρά και στις παραπάνω κατηγορίες. Ωραία. Coach, καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα καλά. Και εύχομαι να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να τα λέμε στο γήπεδο. Το ευχόμαστε και εμείς αυτό, υγεία, καλή χρονιά και να είμαστε όλοι μαζί, δυνατοί και ενωμένοι και να είμαστε πάλι εδώ κοντά στην προοδευτική. Και να ευχηθώ ότι με την επανάληψη του πρωταθλήματος, coach, να η προοδευτική να ανέβει. Να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Και το όνειρό της δεν είναι μόνο να ανέβει, είναι αυτός ο σκοπός αυτό, είναι να προσπαθήσουμε να λύσουμε και τα προβλήματα που έχουμε τα δικά μας τα οικογενειακά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.